Φίλοι μου, πολύ καλημέρα. Ένα καινούργιο επεισόδιο, ζούμε για την Παρασκευή, αρχίζει. Σήμερα θα πάμε Χαλκιδική. Θα πάμε ορεινή Χαλκιδική και θα πάμε πρώτα Θεός στο χωριό Ταξιάρχη. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που έχει δωμάτια, εστιατόριο, διάφορα γηπεδάκια. Λέγεται Απολυμένη Πέτρα. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας κάνει το χατήρι, βρέχει λίγο και δίνει βροχές και εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα πάμε γιατί δεν κολώνουμε και θα δούμε, θα περάσουμε πολύ όμορφα. Ελάτε μαζί μας να δούμε παρέα αυτό το υπέροχο μέρος. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Πάμε Απολυμένη Πέτρα. Ο δρόμος τώρα, βγαίνουμε περιφερειακό για ανατολικά στην αερογέφυρα της Θέρμης. Στρίβουμε για πολύ γύρω. Αυτό είναι το χωριό της Γαλάτισσας. Το συναντάμε αφού περάσουμε τη Ρεβεστό, το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, τα Λουτρά Θέρμης. Συναντάμε αυτό το χωριό της Γαλάτισσας, εμείς συνεχίζουμε ευθεία. Αυτός είναι ένας από τους δύο δρόμους που μπορούμε να πάμε. Αυτό το δέντρο, παιδιά, είναι η Λαγκεστρέμια, γνωστό και ως στρατηγός. Στρίψαμε πριν τον πολύγυρο αριστερά για Παλαιοχώρη. Παλαιοχώρη Ταξιάρχες έχει μια πινακίδα. Στρίψαμε εκεί πέρα. Με το που στρίβεις έχει ένα εκκλησάκι και ένα πολύ ωραίο κιόσκι όπου μπορείς να χαλαρώσεις. Και εδώ το εκκλησάκι αυτό είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Έτσι, ένα πολύ όμορφο και χαριτωμένο. Βασικά οι εκκλησίες είναι πάντα πολύ όμορφες. Έχουν αυτό το κάτι. Γεια σας παιδιά! Χρόνια πολλά! Σήμερα είναι 26 Οκτωβρίου, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας, γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας, ο Άγιος Δημήτριος. Εκτός Θεσσαλονίκης είναι μια απλή καθημερινή για όλους. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε στην Απολυμένη Πέτρα, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν στην Απολυμένη Πέτρα έχει ένα πολύ ωραίο καταπράσινο προαύλιο χώρο στον οποίο μπορούν να παίξουν εννοείται τα παιδάκια. Υπάρχει ένα ελατόδασος στη μέση και από την κάτω πλευρά είναι τα γηπεδάκια. Έχει γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, γήπεδο ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μια μικρή πεζοπορία. Με τον Δημήτρη και τον Δημήτρη! Και χρόνια τους πολλά κιόλας! Έτοιμα τα αγόρια? Πάντα! Πάμε, πού θα πάμε? Φεύγουμε από Απολυμένη Πέτρα. Από εδώ. Και έχει έτσι ένα μικρό δρομάκι. Ω, πού φτάσαμε! Μητσάρα μου, πώς φαίνεται εδώ το βουνό? Ωραίο, καλό. Αλλάξει να πεινάω τώρα. Και τι θα πάμε? Κάτι μύρισα. Κάτι θα γίνεται, ε? Κάτι μύρισα. Κάτι υπάρχει εκεί μέσα. Για κάπνα. Δημήτρη, πρόσεχε να μην γλιστρήσεις, ε. Τώρα με την πεζοπορία μας ανοίγει και η όρεξη, ε.
Πώς περνάς τη γιορτή σου, Δημήτρη? Πολύ ωραία. Που δεν δουλεύεις, ε? Ναι. Και όλοι οι άλλοι δουλεύουν στους υπόλοιπους νομούς. Ναι, καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν. Να, με έναν Θεσσαλονίκη σήμερα. Δημήτρη, σκληρή πεζοπορία, πώς φάνηκε? Εντάξει, συνηθισμένος είμαι. Το βουνό στα χιόνια. Σου τσουκάκια. Λεμόνι βαθό. Κάποια στιγμή στη ζωρίτσα. Ναι, καλά έκανες. Και αφού φάγαμε τα ωραία τους φαγητά σαν να μην υπάρχει αύριο, κάναμε μια βόλτα στο χώρο και μετά κάναμε μια μικρή πεζοπορία μαζί με τον Γιώργο. Πατέρας και γιος, καλή φάση. Περπατάμε στο βουνό και βλέπουμε τα έλατα. Εδώ το κάνουν παραγωγή τα έλατα. Τα φυτεύουν, τα πουλάνε για τα Χριστούγεννα, τα ξαναφυτεύουν. Έχει πολύ όμορφα πέτρινα σπιτάκια, όπου μπορεί να μείνει κάποιος εδώ. Και κάπως έτσι είναι το βράδυ, αλλά όχι τώρα, καλοκαίρι, γιατί είναι και γεμάτη η πισίνα. Εννοείται ότι αξίζει να πας καλοκαίρι να κάνεις και τις βουτιές σου, όπως κάναμε λίγο πιο παλιά και εγώ με την υπόλοιπη οικογένεια. Και εδώ είμαστε πριν λίγα χρόνια, δοκιμάζοντας πρώτη φορά το παλιό μας drone, το οποίο το χάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο μέσα στη θάλασσα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ό,τι απορία έχετε, γράψτε ένα σχόλιο και εμείς κάποια στιγμή μπορεί και να σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.